Γεια σας. Συνεχίζουμε την εκπομπή Προγονικές Αιστείες και όπως ήδη προαναγγείλαμε από την προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα μιλήσουμε για το βασίλειο της Ιορδαίας. Θα είναι οι τέσσερις τελευταίες εκπομπές, κατά πάσα πιθανότητα, που αφορούν τα βασίλεια που υπήρχαν στην Άνω Μακεδονία, δηλαδή το βασίλειο της Ιορδαίας καταρχάς, μετά της Λυγκίστης, θα πάμε στην Ορεστίδα που ήταν η Καστοριά και πιο κάτω και το Βγόλιο βέβαια μαζί και εν συνεχεία στην Ελλήμια. Στην περίοδο θα μιλήσουμε και τα βασίλεια αυτά υπήρχαν κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, λίγο μετά την έλευση των σκοτεινών χρόνων που τοποθετούνται ανάμεσα στο 800 π.Χ. και στο 1150. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν τα βασίλεια. Υπήρχε και η Τήρισα που ήταν η έδρα του βασιλιά των Τηρηνών και επομένως υπήρχε η Τηρηνία. Η Τηρηνία έφτασε και εξαφανίστηκε στο τέλος του 4ου αιώνα το 395, η Τήρισα το 395 π.Χ. και μετά Χριστόν και εκεί θα σταματήσουμε. Η Ιορδαία λοιπόν, να βγάλουμε την πρώτη φωτογραφία, ποια είναι η περιοχή, βάλαμε στο τετράγωνο εκεί που είναι η περιοχή της Ιορδαίας, να δείξουμε ακόμα μια φωτογραφία που έχουμε καλύτερα, ένα χάρτη μάλλον καλύτερο, αυτό μας εξυπηρετεί, γιατί δείχνει ότι η Ιορδαία δεν ήταν περιορισμένη εκεί που είναι σήμερα η σημερινή Ιορδαία, δηλαδή ο Δήμος που υπάρχει η Πτολεμαΐδα, αλλά επεκτηνόταν τόσο προς την περιοχή που υπήρχε η επαρχία Κοζάνης, δηλαδή από την Ποντοκόμη και εδώ τα Μπουτζάκια και τα λοιπά που είναι ο Δήμος Κοζάνης, αλλά υπήρχε και πιο πάνω και έπιανε την περιοχή του Αμιντέου και εκεί στην περιοχή του Κεμψαλάν, στην Άρνησα κάπου, έπιανε και λίγο από τον ομό Πέλης. Βλέπετε αυτό το χάρτη πώς είναι, ήταν ένας αρχαίος χάρτης, έχει με ελληνικά ονόματα, το έχω βγει στη βιβλιογραφία. Το δούλεψα λιγάκι για να, επειδή ήταν ασπρόμαυρο, για να βλέπετε ποια ήταν τα όρια του βασιλείου της Ιορδαίας και έτσι έχουμε μια εικόνα ότι ήταν μια μεγάλη περιοχή σε βόρεια από την περιοχή της Ελλήμιας, που η Ελλήμια, το όριό της ήταν ο Άγιος Ελευθέριος, έφτανε μέχρι τον Πολύμηλο, οι κορυφογραμμές αυτών των λόφων που υπάρχουν ακριβώς πίσω από την Κοζάνη και λίγο πιο πέρα, αυτό είναι το διαχωριστικό σημείο, για παράδειγμα το Καπνοχώρι, ο Πολύμηλος, ο Άγιος Δημήτριος, το Ριάκι, αυτά ανήκαν στην Ιορδαία. Και βεβαίως δεν έμπαινε μέσα εκεί που είναι η Ξηρολίμνη, η περιοχή της Ξηρολίμνης ήταν στο βασίλειο της Ελλήμιας. Και πρωτεύουσα ήταν η Ιορδαία, όχι η Πτολεμαΐδα, ήταν η Ιορδαία, η Πτολεμαΐδα αργότερα πήρε αυτό το όνομα. Και λένε, έχει γραφτεί ότι αυτή η πρωτεύουσα, η Ιορδαία, η πόλη Ιορδαία, που πρέπει να ήταν φυσικά μεγάλη, ήταν κάπου στη λίμνη της Βεγορίτιδος. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν φτάσει. Έτσι λένε οι ιστορικοί και οι γεωγράφοι, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να την τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο σημείο. Θα πούμε λίγο αργότερα τι εκτιμήσεις κάνουν και άλλοι. Υπήρχαν μέσα στην περιοχή της Ιορδαίας ήταν η λίμνη της Βεγορίτιδος, ήταν η Ζάζαρ, ήταν η Χυμαδίτιδα. Υπήρχε ο Ιορδαϊκός ποταμός, ο οποίος είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτό το ρέμα που υπάρχει πια το Σουλού. Υπήρχε η Κίτρινη λίμνη που ήταν η λίμνη του Σαρικιόλ. Και παρουσίαζε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από εκεί μέσα βγήκαν και σοβαρές προσωπικότητες που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση της παγκόσμιας ιστορίας, κυρίως από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τη λέξη Ιορδαία, που είναι το όνομα, και λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει και σχέση με το νερό, μια που αυτή η περιοχή από ό,τι είδαμε και λίμνες είχε και ποτάμια είχε και μάλιστα η Βηγορίτιδα δεν ήταν αυτού του μεγέθους που είναι σήμερα, ήταν διπλάσια και από αυτό το μέγεθος και επομένως είχε πράγματι σχέση με το νερό. Επίσης μία άλλη εκδοχή είναι ότι έχει σχέση με τη θεά Έορδα που σημαίνει μήτερ γη και υπήρχε και μία έκδοση που έλεγαν οι ιστορικοί Ισύχιος, Αραιανός και Πτολεμαίος ότι προέρχεται, σημαίνει ακόμα τη λέει αγαπημένη. Η λέξη Ιορδαία προέρχεται πάντως από το πελασγικό Έορδα, έχουμε μιλήσει
πολλές φορές για τους πελασγούς μέχρι τώρα, ότι αυτή η περιοχή ήταν η πελασγή που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε Τυρινούς και αργότερα φτάσαμε στα Βασίλεια. Και ένας άλλος τύπος της λέξης έορδας είναι άρδα, αντιστοιχεί σε ένα σανκριστικό τζόρδα που και εκεί σημαίνει γέα ή μητέρα γη, δηλαδή πάντα γυρνάμε εκεί και από αυτό βγαίνει από το γαμ μάτερ, το δαμ μάτερ η Δήμητρα, Δήμητρα, και επίσης η λέξη όρδα είναι υποκοριστικό του αέρα που γίνεται και ήρα και από εκεί, από την ίδια λέξη βγαίνει και η λέξη ερέτρια αλλά και η λέξη εράτηρα. Κατά τον Προπονά η Ιορδαία, έχουμε μια φωτογραφία ακόμα, να δούμε τους κήπους του Μίδα. Αυτός είναι ένας χάρτης που δείχνει επίσης τα όρια, σε ένα πιο σύγχρονος χάρτης τα όρια τα οποία ήταν η Ιορδαία, αυτά που είπαμε πριν από λίγο και δείχναμε τον παλιό ασπρόμαυρο χάρτη. Η Ιορδαία σημαίνει κατά τον Προπονά ότι είναι μια πλούσια σε ρόδα γη, και γιατί ευδοκιμούσε σε αυτήν την περιοχή και αυτά τα λέει ο Ηρόδοτος. Μάλιστα οι φρύγες οι οποίοι κατοικούσαν πιο βόρεια πάνω από τις Πρέσπες, υπάρχει ένα ρητό εδώ για τους φρύγες και τα λοιπά, το οποίο λέει ότι προέρχονται από τη γη των Μακεδόνων και ο βασιλεύς Μίδας είχε αυτό τον κήπο των Ρόδων στο Βέρμιο. Είναι σε αρχαία διάλεκτο, δεν υπάρχει λόγος να το διαβάσουμε. Άλλωστε και εγώ πολλές φορές αυτά δυσκολεύομαι να τα καταλάβω, παρόλο που έκανα και 6 χρόνια αρχαία στο γυμνάσιο το εξατάξιο εκείνο. Το βασίλειο της Ιορδαίας, για να πούμε τώρα στην ιστορία, δεν είναι ένα μέρος που κατοικήθηκε εκείνες τις εποχές. Βέβαια, έχουμε πει όταν μιλούσα για την προϊστορία της Άνω Μακεδονίας ότι ένα σωρό πράγματα δείχνουν ότι αυτή η περιοχή κατοικήθηκε από ανθρώπους εδώ και 3 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό αποδεικνύεται καταρχάς από τον ελέφαντα του Περδίκα, για τον οποίο έχουμε ήδη μιλήσει, τι έχουμε παρατηρήσει, ότι βρέθηκε ένας απολυθωμένος ελέφαντας στην περιοχή εκεί του Περδίκα, ο οποίος έδειχνε ότι σκοτώθηκε από οργανωμένη ομάδα ανθρώπων, γιατί για να τον σκοτώσουν χρησιμοποίησαν μια περώνη από ένα μικρό άλογο το οποίο τον τυφλώσαν προκειμένου να τον καταφέρουν για να τον σκοτώσουν, έπεσε κάτω και βρέθηκαν και εργαλεία εκείνης της εποχής που διαμελίστηκε για να μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα σε ανθρώπους, που σημαίνει ήταν πριν από 3 εκατομμύρια. Υπήρχαν εδώ άνθρωποι στην περιοχή της Ιορδαίας οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να οργανώνουν ομάδα κυνηγιού. Κατάφεραν και βρέθηκαν όλα αυτά τα πράγματα και σήμερα υπάρχει εκεί ένα κτηριάκι στο οποίο αυτοί οι αρχάνθρωποι του Περδίκα έχουν κόκαλα από το σκοτωμένο αυτόν ελέφαντα. Ένα είναι αυτό το γεγονός, να δείξουμε και να ξαναδείξουμε μάλλον, γιατί το έχουμε ξαναδείξει. Αυτό είναι όταν πρωτοβρέθηκε ο ελέφαντας του Περδίκα και οι εργάτες εκεί καθαρίζαν το μέρος για να μπορέσουν να παρουσιάσουν αυτό το έβριμα στο ευρύ κοινό, που υπάρχει ακόμα και σήμερα, περάσαν από τότε 50-60 χρόνια πόσα περάσαν. Αυτό είναι το πρωτόγλυπτο της Μακεδονίας, έτσι το έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι παλαιοντολόγοι, και έχει βρεθεί σε ένα βάθος 10 μέτρων μέσα σε αυτά τα ορυχεία της καρδιάς, παλιό ορυχείο το οποίο έχει εγκαταλειφθεί. Το μάτι ενός μηχανικού του κ. Παπακουσταντίνου συνέλαβε ότι αυτό μπορεί να είναι φτιαγμένο από άνθρωπο, και πράγματι αν το παρατηρήσει καλύτερα, και είναι ένα κεφάλι στην πάνω μεριά, φαίνονται τα μάτια, υπάρχει μια τρύπα λίγο κάτω από το κεφάλι για να μπορεί να περνάει ένα σκηνή, να μπορεί κάποιος να το κρεμάσει στο λαιμό του, παρόλο που είναι βαρύ ή οτιδήποτε άλλο κάπου αλλού να το κρεμάσει. Έχει ύψος 223 χιλιοστά και πλάτος 151 χιλιοστά. Υπάρχουν στη θέση των ματιών 2 ξένα σώματα σε αυτό το μαρμάρινο από ασβεστόλιθο για να δείχνει τα μάτια.
Υπάρχουν αυτιά, υπάρχουν και γεννητικό όργανο, αν προσέξουμε από κάτω, και απλώς είναι ένα γλυπτό το οποίο, επειδή εδώ δεν υπήρχε μουσείο, έχει παραδοθεί στο Μουσείο της Βέρειας και εκεί βρίσκεται πια. Θα μου πείτε και σε ποιο αρχαιολογικό μουσείο υπάρχει στην Κοζάνη ένα σοβαρό αρχαιολογικό μουσείο, να πει κάποιος να τα διεκδικήσει, να τα φέρει εδώ. Βιβλιοθήκη κάναμε, ακόμα αρχαιολογικό μουσείο όμως όχι. Αυτό δείχνει, αυτό είναι 500. Έχω εδώ πέρα την 1000 έως 800 000 ετών. Με βάση τα στρώματα που έχουν βρεθεί έχουν κάνει την εκτίμηση, γιατί υπάρχουν φυτικά υπολείμματα και έτσι μπορείς με τον ενεργό άνθρακα να υπολογίσεις περίπου ποια είναι η ηλικία. Και επίσης πριν από 6,5 με 8,000 χρόνια στην περιοχή του Αμιντέα, που είπαμε ότι δεν ανήκει στη Λυγκίστη, που είναι κυρίως η Φλόρνα, να ανήκει στην Εορδαία όλη αυτή η κοιλάδα του Αμιντέου. Εκεί έχουν βρεθεί ένας οικισμός, έχουμε μία φωτογραφία όταν γινόταν οι ανασκαφές. Είναι σωστικές κυρίως οι ανασκαφές που γίνονται σε περιοχές που πρόκειται να μπουν τα μηχανήματα για να βγάλουν το λιγνίτη. Εκεί όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Υπάρχει βέβαια μια χρωματοδότηση από τη ΔΕΗ και πολλοί κόσμοι εργάζονται αναζητώντας αρχαιολογικά ευρήματα. Αλλά αυτά γίνονται σε περιοχές τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Γίνονται κάποιες έρευνες, γίνονται ανασκαφές. Σε άλλες περιοχές, τις οποίες δεν ξέρει κανένας τι μπορεί να υπήρχε εκεί γύρω, μπαίνει μέσα το μηχάνημα. Και για περίμοχθη το, όπως λένε, ή κάπως έτσι. Γιατί είπαμε στα αρχαία δεν είμαι και καλός στη γλώσσα. Εκεί έχει διαπιστώσεις ότι υπήρχαν κάποιοι οικισμοί, υπήρχε μια πλατφόρμα με ξύλα από κάτω και 4-5 σπίτια μαζί, γιατί υπήρχαν πολλά νερά. Βλέπετε ακόμα και σήμερα υπάρχουν οι λίμνες, αυτά πλημμύριζαν και στο χωράφια και αν δεν σήκωνες λίγο το σπίτι θα σε έτρωγε η λάσπη. Και γι' αυτό εκείνες τις εποχές διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και διόροφα σπίτια, πολυτελείες θα λέγαμε σήμερα, δηλαδή ευρήματα εκπληκτικά, με πόρτες, παράθυρα, μιλάμε για 8.000 χρόνια πριν, 6.500 πριν από το Χριστό, κάπου εκεί μέσα, και 8.000 πριν από το Χριστό. Πάρα πολλά πράγματα που δείχνει ότι υπήρχε και στα σπίτια αυτά υπήρχε οργάνωση, βρέθηκαν πάρα πολλά εργαλεία, κάθισμα με 4 πόδια, έχω την εντύπωση ότι το έχουμε, πάμε στην άλλη φωτογραφία, ότι αυτό το κάθισμα με τα 4 πόδια το βλέπετε, αυτό είναι 8.000, 6,5 έως 8.000 ετών πριν από το Χριστό. Υπάρχουν χάνδρες, στολιζόταν κιόλας από ό,τι φαίνεται οι γυναίκες, και διάφορα δείχνουν ότι υπήρχαν ταφικά έθιμα με κάψιμο νεκρών κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θέλει κάποια άλλη εκπομπή για να μπορέσουμε να το ψάξουμε, και βεβαίως θέλει και πολύ πολύ πιο δουλειά να κάνουμε, αν είχαμε το χρόνο να κάνουμε ό,τι κάναμε με την Τήρισσα, και βεβαίως και για την Εορδαία θα μπορούσαμε να κάνουμε 20 εκπομπές ψάχνοντας φυσικά και έχοντας το χρόνο. Μπορεί να κάνουμε και την Ορεστίδα, δεν ξέρω γιατί Λυγκίστη, γιατί είναι πιο μικρή και το μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο μέρος της βρίσκεται δυστυχώς από την πάνω από εκεί στα Σκόπια. Έχει ενδιαφέρον η περιοχή και θα μπορούσε ένας που θα ασχοληθεί αργότερα και έχει το χρόνο, έχει και τη δυνατότητα να ασχοληθεί και να δούμε αυτή την ιστορία της Εορδαίας, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης έχουν βρεθεί διάφορα λίθινα, η οστέινα, η χάλκινα αντικείμενα, ένα σπαθί, νομίζω το έχουμε λίγο παρακάτω, να το βγάλουμε και αυτό. Αυτό είναι εγκαταστάσεις οι οποίες που γίνονται ανασκαφές, σκεπασμένες για να μην κάνει ζημιά καμιά πολύ μεγάλη βροχή ή τα χιόνια. Αυτό μέχρι που να έρθει η ώρα που θα φτάσει και το μηχάνημα για να πάρει το λιγνίτη. Και αυτό είναι το σπαθί το οποίο εκτιμούν ότι είναι της εποχής του Χαλκού, η οποία εποχή του Χαλκού ήταν μεταξύ του 1100 π.Χ. και το 3100 και το 3100 κάπου εκεί μέσα. Μετά ήρθε η εποχή του Σιδήρου. Έχουν ανασκαφεί περίπου 148 τάφοι, μιλάμε για πολύ μεγάλη ανασκαφή, και βρέθηκαν και διάφορα εργαλεία. Να φύγουμε και από αυτό, δεν ξέρω αν έχω και τα εργαλεία αυτά. Βλέπετε, είναι αυτά αλήθινα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν εκείνες τις εποχές πριν από το 2000 π.Χ. Μέχρι το 8.500 που έχουμε βρει υπάρχει εκεί πέρα η χρήση αυτών των εργαλείων.
λένε ότι οι άνθρωποι που κατήγησαν αυτό το γεωγραφικό χώρο και οργανώθηκαν πλέον σε μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες κοινωνίες, είναι από τη Χαλκολιθική εποχή, μεταξύ του 2700 π.Χ. και το 1200, έτσι κι αλλιώς όταν μιλούσαμε για τους πελασγούς, λέγαμε ότι οι πελασγοί βρισκόταν στην περιοχή από το 3000 π.Χ. έως το 1200, αλλά όταν φτάσαμε τότε που έφυγαν οι Δουρείς από την Οριστίδα και την περιοχή του Βοίου, και εντάξει από πελασγοί ήρθαν και εξελίχθηκαν σε τυρινούς για να φτάσουν μετά σε ελιμίες, σε ορδούς και άλλο και πάει λέγοντας. Για το τι ήταν οι πελασγοί εκεί, έχω μιλήσει όταν μιλούσα για τα κάστρα και είχα πει ότι στους πύργους της Ερδαίας, αν κάποιος χτυπήσει τη λέξη πελασγή ή πελασγικά τύχνη, στο Wikipedia, αυτό στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια που υπάρχει, η φωτογραφία που είναι πελασγικά τύχη, σαν δείγμα έχουν την περιοχή των πύργων Ερδαίας. Επομένως, σημαίνει ότι και άλλοι αναγνωρίζουν, δεν ξέρω αν έχουμε φωτογραφία αυτό, την βάλαμε λίγο αργότερα. Όχι, δεν είναι εκεί, δεν έχει σημασία, αφήνουμε αυτή τη φωτογραφία. Την έχουμε δείξει εξάλλου 2-3 φορές. Επομένως, υπήρχαν στην προελληνική εποχή οι πελασγοί στην περιοχή και υπήρχε αυτό το βασίλειο. Αργότερα υπήρχαν στην Κίτρινη Λίμνη, που είναι η περιοχή του Σαργιόλ, κυρίως υπάρχουν ευρήματα που είναι προϊστορικές ή μικυναϊκές θέσεις και το τέλος της νεολιθικής εποχής. Και επίσης, εκείνο το οποίο έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές και ακόμα και για την Τήρησα που λέμε ότι αυτή η πόλη ήταν στη θέση της Κοζάνης, ότι τελειώνει σε 2 σίγμα, Τήρησα και γράφεται με 2 σίγμα, έχει πολλαζυγική προέλευση, και εδώ έχουμε Άρνησα, γράφεται με 2 σίγμα στο τέλος, και η Ερδαία, είπαμε, τη λέξη είναι πελασγικία, το έορδα, και επίσης και έδεσα, νομίζω, αυτές είναι λέξεις, τα οποία τελειώνουν σε 2 σίγμα και δείχνουν ότι έχουν πολλαζυγική προέλευση. Από εκεί και πέρα, να δείξουμε έναν άλλο χάρτη, δεν ξέρω αν είναι αυτός, γιατί δεν τον βλέπω, τον έχω λίγο μακριά. Όχι, να γυρίσουμε εκεί, έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι ο χάρτης που πρέπει να σταθούμε, γιατί εκεί μέσα στα διάφορα τετράγωνα που έχω βάλει, έχουμε βάλει ποιοι κατοικούσαν εδώ σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το διάστημα, στο 3000 π.Χ., στο 1200 π.Χ. και έφυγαν από εκεί και κατέβηκαν στην Νότια Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Εκεί στην περιοχή της Ερδαίας ήταν οι Αρκάδες και ήταν και οι Ιωλείς. Από εκείνες τις περιοχές ξεκίνησαν, είναι το αχαϊκό υπόστρωμα, όπως λένε οι ειδικοί, και αυτό φαίνεται και από τη διάλεκτο που υπάρχει, τη στοιχεία μακεδονικής διαλέκτου από αυτές τις περιοχές υπάρχουν στη μικυναϊκή εποχή, αλλά και στην αρκαδοκυπριακή, γιατί έχουμε πει σε προηγούμενες επίσης εκπομπές ότι οι Δωρείς είχαν φτάσει και στην Κύπρο. Και έτσι, επειδή δεχόταν μια πίεση από τους Φρίγες, οι Φρίγες βρισκόταν λίγο πιο ψηλά από τις Πρέσπες, εκεί στα ανατολικά της λίμνης της Οχρίδος, πιέζαν προς τα κάτω αυτές τις φυλές, τις διάφορες που είχαν κάποια στιγμή, και ήταν ανταγωνιστές, πολεμικοί ανταγωνιστές, συγκριόταν με τους Ιωρδείς. Μάλιστα η μεγάλη διεκδίκηση που ήταν στον πόλεμο που γινόταν ανάμεσα στους Φρίγες ή Βρίγες που λεγόταν πιο μπροστά και στους Ιωρδείς, ήταν η περιοχή της Έτσας, στην οποία πέρασαν κάποια στιγμή από εκεί οι Φρίγες, έφυγαν από εκεί, πήγαν στην βορειοδυτική περιοχή της Μικράς Ασίας και δημιουργήσαν κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο κράτος που έπιασε σχεδόν τη μισή Μικρά Ασία. Το θέμα είναι ότι πιέσαν αυτούς τους λαούς που υπήρχαν εκεί πέρα, αυτά τα φύλλα, τα προελληνικά, και κατέβηκαν πιο νότια, όπως και Δωρείς, όπως και Ιωλείς, όπως και Ίωνες, όλοι αυτοί δεχόταν πιέσεις από βόρεια φύλλα και έτσι υπήρχαν μετακινήσεις. Είχε και πολλοί κόσμο δεχόμενα η περιοχή, δεν μπορούσε να ταΐσει όλο τον κόσμο και από εκεί σηκωνόταν και έφυγαν. Η ύπαρξη του Ιορδαϊκού Βασιλείου, για να φεύγουμε από αυτά τα προελληνικά, ας πούμε,
έγινε έντονη των εορδών όταν δημιουργήθηκε το Μακεδονικό κράτος. Εκείνος ο οποίος κατάφερε, είχαν το δικό τους βασίλειο, ο οποίος κατάφερε και ένωσε όλη αυτή την περιοχή, εξάλλου είχε πάρει και γυναίκα από τη γειτονιά μας, από την Ιαννή, ήταν ο Φίλιππος ο δεύτερος, αυτός είχε ενώσει όλους τους Μακεδόνες, αν και η Μακεδονία έχουμε ξαναπεί ότι έχει ξεκινήσει από την περιοχή της Ορεστίδος, πέρασαν μέσα από τον Αλιάκνο, φτάσαν έξω εκεί πέρα που είναι η Βέρεια εκεί Αιγαίας και δημιουργήσαν την πρώτη πρωτεύουσα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή περάσαν από εδώ οι Μακεδόνες, ίσα ίσα συγκρότηταν με τους Ορεστείς και αναγκάστηκαν και σηκώθηκαν, έφυγαν. Και έτσι όταν έγινε η συνένωση, ήθελα να πω ότι η γυναίκα πήρε από την Ελλήμια ο Φίλιππος και ήταν αυτό, διάφορα ζευγαρώματα που γινόταν με πρίγκιπες, βασιλιάδες κτλ. Είχε τον τρόπο του και τη διπλωματία ο Φίλιππος να κατορθώνει κάθε φορά, ο Φίλιππος ο δεύτερος, να κατορθώνει κάθε φορά να συνενώνει τους λαούς για να φτάσει σε κάποιο σημείο να κάνει το μεγάλο κράτος στη Μακεδονία, το οποίο βεβαίως κάποια στιγμή κατέκτησε σχεδόν ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Και όλα ξεκινούσαν το Μακεδόνων η δουλειά και του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη δυναστεία των Αργιαδών ή Αργιάδων, οι οποίοι βρισκόταν στην περιοχή αυτή της Άνω Μακεδονίας. Οι Ορδοί, πριν ακόμα να έρθει το Μακεδονικό κράτος, είχαν συμμαχήσει κάποια στιγμή και με τους Πέρσες, όταν γινόταν η περιοχή εκεί η μάχη των Πλατεών, αλλά κάποια στιγμή ήταν έπαψαν να στηρίζουν και να έρθουν με τους υπόλοιπους Έλληνες και επίσης στην διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου όταν γινόταν οι συγκρούσεις ανάμεσα στους Σπαρτιάτες, στους συμμάχους των Σπαρτιατών και τους συμμάχους των Αθηναίων, σε εκείνο το διάστημα ο στρατηγός Βρασίδας και βασιλιάς κάπου διάβασα, περισσότερο σαν στρατηγό του συναντώ, το 424 ήρθε σε αυτή την περιοχή και σε μια σύγκρουση που έγινε με τους λυγκιστείς και τους Ιλυρίους, αυτούς που είναι στη Βόρεια Αλβανία, ήταν σε αυτή την περιοχή, έγινε μια μάχη εκεί πέρα, συνεργαζόμενος ο Βρασίδας, έχω την εντύπωση, με τον βασιλιά της Μακεδονίας. Κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάρα πολύ στρατιωτική ας το πούμε και υπό την ηγεσία του ηγεμόνα Πτολεμαίου εντάχθηκαν στις στρατιωτικές μονάδες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πέρασαν και πολέμησαν σε εκείνο το μεγάλο αγώνα που είχε κάνει εκείνη την εποχή. Από εκεί ξεφύτρωσε και η δυναστεία από των Πτολεμαίων, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, και για 300 χρόνια υπήρχε στην αρχαία Αίγυπτο. Να δούμε και κάποιες πόλεις πριν πάμε στο διάλειμμα που υπήρχαν στην περιοχή. Κάποιες από αυτές είναι γνωστές ακόμα και σήμερα, κάποιες ακόμα τις αναζητούν. Να αναφέρουμε αυτές τις πόλεις. Καταρχάς ήταν η πόλη της Εορδαίας. Έχω πει πριν από λίγο, αυτό είναι το αστέρι της Βεργίνας. Ήταν των Αργιαδών, οι Αργιάδων, οι οποίοι είπαμε ήταν στην Ορεστίδα. Να φύγουμε και από εδώ, μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι το Μακεδονικό Βασίλειο, το οποίο είπαμε ότι ήταν μεγάλο και μετά μεγάλωσε ακόμα περισσότερο και από εδώ μπορούμε να φύγουμε. Εδώ είναι κάποιο που σε ένα αγγείο που αναφέρεται στους Περσικούς πολέμους και μάλλον στη μάχη του Μαραθώνα και από εκεί μπορούμε να φύγουμε. Αυτές είναι οι διάφορες κινήσεις που γινόταν τότε και μετακινήσεις των διαφόρων φύλων και από εδώ μπορούμε να φύγουμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος κάτω από την ηγεσία είχαν ενταχθεί όχι μόνο από την Εορδαία αλλά και από την Ελλήμια, θα δούμε αυτά τα ονόματα, και από τη Λυγκιστίδα και βεβαίως και από την Ορεστίδα. Να δούμε και την αμόση επόμενη και εδώ έχουμε περάσει και έχω γράψει τις διάφορες πόλεις, τις γνωστές. Καταρχάς για την Εορδαία δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόταν, είπα πριν από λίγο
ότι βρισκόταν κάπου εκεί στις ακτές της Βηγορίτιδος, η οποία ήταν σχεδόν διπλάσια από ό,τι είναι σήμερα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι πιθανό να είναι και η Πτολεμαΐδα. Αυτό είναι εντελώς απίθανο. Κανένα στοιχείο δεν το αποδεικνύει. Κάποιοι άλλοι, επειδή στην περιοχή των πύργων φαίνεται να υπήρχαν εκεί πέρα δύο κάστρα, ήταν η περιοχή που περνούσε η δίωδος που ερχόταν από την Άνω Μακεδονία, από την κάτω Μακεδονία να βγουν στην Άνω ή το ανάποδο για να πάνε προς τα κάτω. Έχουν βρεθεί πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Κάποια στιγμή λέγανε ότι οι Αιγαίες βρίσκονται και στην Έδεσα. Κάποιοι αυτό λένε ότι μπορεί να είναι και η περιοχή των πύργων. Επίσης, κάποια περιοχή πάλι ανάμεσα στη Βηγορίτιδα και τους πύργους, και κάπου έχω δει ότι ήταν μια πόλη αρχαία που λέγαταν Βοκερία. Αυτή η πόλη ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, απλώς όταν η Εγνατία περνούσε μέσα από την Ιορδαία. Ερχόταν κάτω από την Έδεσα, ξεκινούσε, περνούσε από την Άρνησα, έβγαινε κάπου εκεί στις Πέτρες, κάτω από την νότια πλευρά της λίμνης Βηγορίτιδος, στην Γέλη, πήγαινε στην Ηράκλη επάνω, λίγο πιο κάτω από το σημερινό μοναστήρι, για να φτάσει στο Δυράχιο, από όπου έβγαινε απέναντι στην Ιταλία. Εκεί σε κάθε χιλιόμετρο ή κάθε μίλη μάλλον που είναι περισσότερο από το χιλιόμετρο υπήρχε ένας οδοδείκτης που έλεγε, έδινε πληροφορίες για αυτούς που περνούσαν από την Εγνατία. Εκεί λέει σε τόσα πόδια, στάδια νομίζω, ότι υπάρχει μια πόλη, η πόλη Βοκερία. Είναι αναφορά σε αυτό τον οδοδείκτη που υπάρχει. Για την Εγνατία θα μιλήσουμε στην άλλη εκπομπή, όταν θα μιλήσουμε και για τη Λυγκιστίδα, μια που αυτά τα ονόματα των πόλεων που σας είπα δεν ήταν μόνο από την περιοχή της Ιορδαίας, αλλά ήταν και της Λυγκιστίδος. Και λένε ότι πιθανόν να υπάρχει εκεί. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι το όνομα της πόλης της Ιορδαίας, ότι ήταν στο εσωτερικό της Μακεδονίας και δυτικά του Αξιού, και ήταν οι επιλίδες Μακεδόνες τους χαρακτηρίζει. Ο Στέφανος Βυζάντιος, αυτός που έχει γράψει και ότι η Τήρησα ήταν που εκεί είχε ξεκινήσει και έγινε Ελλήμια. Η Ιορδαία είναι δύο χώροι, Μυγδονίας και Μακεδονίας. Οι άλλοι προέρχονται, λέει, Ιβηρία και Θράκη, Ιορδού Τενός κτλ. Εν πάση περιπτώσει αυτό, επειδή είναι στα αρχαία, δεν θα συνεχίσω. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναφορές και εκδοχές για από πού προέρχονται αυτές οι φυλές, και η μία σηματοδοτεί και τοπογραφικά πού είναι η πόλη. Κατά τον αρχαιολόγο Παπάζογλου, αυτό η λέξη πόλη είναι λίγο μπερδεμένη, εννοούν κοινωνία και δεν εννοούν μια συγκεκριμένη γεωγραφική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, κάποια υποθέτουν πιθανόν να είναι και στη θέση της Άρνησας. Η Άρνησα την ξέρουμε, σήμερα ανήκει στον ομό της Πέλλας, έχουν βρεθεί. Νομίζω ότι έχουμε μια φωτογραφία για την Άρνησα. Μπράβο, αυτή είναι η φωτογραφία. Η οποία είναι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω γράψει από κάτω. Έχω την εντύπωση ότι το 1953 είχαν φύγει τα νερά στη θέση Χερσόνησο της Άρνησας και βρέθηκαν αρκετά και ξανά είχε αδειάσει η λίμνη σε πολύ μεγάλο μέρος, γιατί λένε ότι αυτές που πιθανόν είναι συνδεδεμένες οι λίμνες όλες της Δυτικής Μακεδονίας, Οχρίδα και τα λοιπά, κάπου συνδέονται και γι' αυτό συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Τώρα κατέβηκε η λίμνη, αλλά είναι άλλοι λόγοι που έφυγαν τα νερά. Αλλά τότε που κατέβηκαν έχουν βρει πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που έδειχναν ότι εκεί υπήρχε και επιγραφές, αρχιτεκτονικά μέλη τα λέει κτλ. Και το αναφέρει όταν μιλάει στην ιστορία ο Θουκυδής για τον Βρασίδα που πέρασε και αυτός από εκεί, και επομένως αργότερα ονομάστηκε Όστροβο, αλλά αυτό δεν έχει το Όστροβο καμιά σχέση με την ιστορία, μια και το Όστροβο είναι ένα όνομα το οποίο προέρχεται, είναι σλαβικό, και επομένως στην περίοδο την οποία υπήρχε επίδραση από τους Σλάβους, εκείνη την εποχή ονομάστηκε Έστροβο. Λίγο αργότερα, όταν το 1928 που γινόταν, επανήλθε αυτή η ονομασία Άρνησα, η οποία απαντάμε και στην αρχαία εποχή. Επίσης στην Ιορδαία υπήρχε μια πόλη Βρύνη. Άλλα στοιχεία για αυτήν δεν έχω βρει, και υπήρχαν οι Πέτρες που βρίσκονται λίγο πιο πέρα από το Αμύντιο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτοί οι πέτρες πιθανόν να είναι και η Κέλη.
άσχετα που βρίσκεται σήμερα η ονομασία. Κάποιοι λένε ότι η Κέλλη, η οποία ήταν και ένας σταθμός για την Εγνατία Οδό, βρίσκεται μέσα στη Λυγκιστίδα, εκεί που ξεκινάει η Λυγκιστίδα, στο λόφο Γκράντισα, που είναι κοντά στις πέτρες. Έχουμε μια φωτογραφία στον οποίο τελευταία έγιναν κάποιες ανασκαφές. Βλέπετε, κάναν αναστήλωση και αυτό ένα μέρος από τα σπίτια τα οποία έχουν βρει, που είναι βόρεια από τη λίμνη των Πετρών και ανάγεται στην εποχή του Σιδήρου. Και εκεί σε αυτό το πέρασμα ήταν αυτή η οργανωμένη πόλη, η οποία εδώ είναι η διάβαση του κλειδιού, Κυρλή Ντερβέν, κάπως έτσι λέγεται. Πάντως αυτό το οποίο έδειχνε ότι η Βοκερία βρίσκεται σε συγκεκριμένη απόσταση, είπαμε, ήταν ότι το βρήκαν στην Κέλλη. Πάντως οι πέτρες θεωρείται ότι ήταν το άκρο της Εορδαίας που εκεί πέρα προς τη Λυγκιστίδα, και οι Κέλλη αυτοί έχουν καταλήξει ότι βρίσκονται από την άλλη μεριά. Ήταν μια καλά οργανωμένη πόλη, αγροτοβιοτεχνική. Από ό,τι δείχνουν όλα αυτά τα βρήματα που βλέπουμε, ήταν σε θέση οχυρή. Και ήταν από τα διάφορα άλλα ευρήματα τα οποία έχουν σχέση με εμπορεύματα τα οποία έχουν σε άλλες περιοχές, δείχνει ότι υπήρχε μια σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο. Η πόλη πιθανόν υπήρχε πολύ πιο παλιά, αλλά λένε ότι αυτή η πόλη, η ελληνιστική όπως τη χαρακτηρίζουν, ιδρύθηκε από τον Αντίγονο Γονατά τον 3ο αιώνα π.Χ., το 300 δηλαδή περίπου, κάπου εκεί μέσα. Και υπάρχουν και άλλη οικοδομική φάση, η οποία είναι γύρω στο 2ο αιώνα, δηλαδή στο 200 τόσο. Επίσης μια άλλη πόλη την οποία λένε ότι υπήρχε στην Εορδαία λέγεται Κράνα, και αυτό το συμπέρασμα δεν έχουν άλλα στοιχεία. Όχι, αυτό είναι για τα Μέγαρα, το αφήνουμε όμως γιατί δεν έχουμε φωτογραφία για την Κράνα, την πόλη. Βρέθηκε στην Ηράκλεια, δηλαδή στο μοναστήρι πιο κάτω, στην Ηράκλεια Λυγκίστης λέγεται, μια επιτίβια επιγραφή που λέει Κρανέστης, που ουσιαστικός είναι ένας χαρακτηρισμός, όπως λέμε, Βαντσιώτης, Κοζανίτης κτλ. Να τελειώσουμε να πω, για τη Βοκερία έχουμε ήδη μιλήσει. Για το δίσκο, για τα Μέγαρα, υπάρχει γραμμένο στην περιφέρεια αυτού του δίσκου. Και να πούμε ακόμα δύο πόλεις. Πάμε στη φωτογραφία να δείξουμε τη σπηλιά που βρέθηκε ένας τάφος. Και εδώ είναι ένας δίσκος που βρίσκεται στο Καπνοχώρι. Και σε αυτόν αναφέρονται δύο πόλεις της περιοχής Εορδαίας, η μία λέγεται Εύβοια και η άλλη Γραία, αναφέρεται σε αυτόν τον δίσκο. Και επίσης από τις συνταγμένες του Πτολεμαίου βλέπουμε άλλες δύο πόλεις, το Σκλήθρο του Αμυνταίου, το οποίο τότε λεγόταν Ευρωπός. Να πάμε στο διάλειμμα και θα μιλήσουμε αμέσως μετά για τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί και για διάφορες δυναστείες. Πάμε στο διάλειμμα και τα ξαναλέμε.